Υπηρεωθεί ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, οικούσατε ό,τι ερέθη της αρχαίης, ού και επιορκήσεις αποδώσεις δε το Κυρίο του όρκου σου. Εγώ δε λέγω ημίν μη ομώσε όλος, μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις ότι ούδυνα σε μίαν τρίχα, λευκήν ή μέλεναν ποιήσε. Έστε δε ο λόγος ημών, ναι, ναι, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς της σεραπήσει επί δεξιά σου η αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Και το θέλον της κρυθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφεσε αυτό και το ημάτιον, και ως της σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ουδίνα σε μία τρίχαν λευκήν ή μέλεναν ποιήσε, λέγει ο Κύριος, φανερώντας την ανθρώπινη αδυναμία. Ο άνθρωπος είναι τελείως αδύναμος, ο Θεός όμως είναι παντοδύναμος. Και η δύναμή του φανερώνεται σε όλα του το έργα και κατεξοχήν μέσα στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και μέσα στην Θεία Λειτουργία. Γιατί όντως η Θεία Λειτουργία είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος φανερώνεται. Είναι Θεοφάνεια Τριαδική. Είναι η φανέρωση του Παντοδύναμου Τριαδικού Θεού, όπως λέει ο πατήρ Γρηγόριος Ιερομόναχος από το Άγιον Όρος. Είναι η Θεία Λειτουργία, η αποκάλυψη της αγάπης και η φανέρωση αυτής της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Τας περί των άνθρωπων οικονομίας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τας υπό του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, κατά την αγαθότητα του Θεού γενωμένας, της αντερή μη ουχή δια της του Πνεύματος χάριτος πεπληρούστε. Δηλαδή όλα αυτά που έκανε ο Θεός, ο Σωτήρας μας και Λυτρωτής, κατά την αγαθότητά Του, για την σωτηρία του ανθρώπου, ποιος θα μπορέσει να φέρει αντίρρηση ότι όλα αυτά δεν εκπληρώθηκαν, δεν συμπληρώθηκαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η θεϊκή δύναμη που ανακαινίζει τον άνθρωπο πηγάζει από τον Πατέρα, διαδίδεται δια του Υιού και τελειούται εν Αγίου Πνεύματι. Εάν αυτουργός της σωτηρίας μας έγινε ο Λόγος του Θεού, ο Πατήρ ευδοκεί στο έργο του Υιού και το Πανάγιο Πνεύμα συνεργεί. Η εκ της αείπεδος Μαρίας ενσαρκή θεανδρική θεοφάνεια πραγματοποιείται του μεν Πατρός βουληθέντος, του δε Υιού σαρκωθέντος, του δε Πνεύματος συνεργήσαντος. Αυτά μας λέγει ο Άγιος
Κεσάριος ο Ναζιαζινός. Ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του στον Πατέρα δια του Αγίου Πνεύματος, δια Πνεύματος αιωνίου, εαυτόν προσύνεγγεν άμαμον το Θεό. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας είναι μία θεοφάνεια τριαδική και η Θεία Λειτουργία, που είναι η χαρισματική αναβίωση αυτού του μυστηρίου, είναι επίσης μια θεοφάνεια τριαδική. Ο ιερουργός δια της Θείας Λειτουργίας την Αγίαν ημίν ανακαλύπτει τριάδα, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μας αποκαλύπτει δηλαδή την Αγία Τριάδα, ο ιερουργός δια της Θείας Λειτουργίας. Από την αρχή μέχρι το τέλος η Θεία Λειτουργία μας βοηθεί να ζήσουμε το μυστήριο της Τριαδικής Παρουσίας. Από την αρχή μέχρι το τέλος λάμπει το φως της Τρισιλίου Θεότητος. Και πάρα πολλά θαυμαστά σημεία έχουμε μέσα στην Θεία Λειτουργία, σημεία που αποδεικνύουν την παρουσία του Θεού, του Παντοδυνάμου. Και κατεξοχήν φαίνεται αυτό σε αυτά που θα πούμε σήμερα. Ο Όσιος Θεόδωρος ο Σικαιώτης καταγόταν από το χωριό Σικαιών της Αναστησιοπόλεως, της μεγαλύτερης επαρχίας της Άγκυρας. Ήταν νόθος Υιός Πόρνης, αλλά αυτό όμως δεν εμπόδισε το Θεό να τον αναδείξει σε σκεύος εκλογής του και τίμιον αρχιερέα. Τελικά ο Φιλήσυχος Θεόδωρος εγκατέλειψε την Επισκοπή και επιδόθηκε απερίσπαστος στην αγαπημένη του άσκηση και ησυχία. Κάποτε πέρασε από το κελί του ένας κατάδικος, ο Γεώργιος, με τους φρουρούς του για να πάρουν την ευχή του. Οι στρατιώτες παρακάλεσαν τον Όσιο να συμβουλεύσει το Γεώργιο. Πράγματι, ο Όσιος τον ουθέτησε και εκείνος κατανενιγμένος ζήτησε να μεταλάβει. «Λύστε τον, παιδιά μου, από τα δεσμά για να τον κοινωνήσω», παρακάλεσε τους φρουρούς ο Όσιος. «Δεν τολμάμαι, γέροντα, γιατί είναι δυνατός και αν θελήσει να κάνει καμία τρέλα, δεν θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε», δικαιολογήθηκαν εκείνοι. Τότε ο Θεοφόρος Θεόδωρος πήρε στα χέρια του το Άγιο Ποτήριο, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και αναστέναξε. Την ίδια στιγμή οι αλυσίδες λύθηκαν και έπεσαν κάτω με θόρυβο. Οι στρατιώτες τρόμαξαν και έτρεξαν να ασφαλίσουν τις πόρτες. «Μην το φοβάστε», τους καθησύχασε ο Όσιος. «Γνωρίζω τη σύνεσή του. Δεν θα κάνει καμία υπερασκεψία». Έτσι λοιπόν κοινώνησε τον κατάδικο και ύστερα έβαλε σε όλους να φάνε. Μετά το φαγητό, οι φρουροί του πέρασαν πάλι τις αλυσίδες και συνέχισαν τον δρόμο τους. Φαίνεται εδώ η μεγάλη δύναμη του παντοδύναμου τριαδικού μας Θεού και το θαύμα αυτό που έκανε με τις αλυσίδες εις τον κατάδικο πιστοποιεί ότι ο Θεός είναι ο αληθινός μας Θεός και αυτός που ρυθμίζει τα πάντα και αυτός ο οποίος καταλύει κάθε άλλη δύναμη και εξουσία. Η έρημος δεν είναι μόνο καταφύγιο των φιλήσυχων μοναχών, είναι και τόπος εξορίας των δαιμόνων που στείνουν στους αγωνιστές του Χριστού τις πιο φοβερές παγίδες. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Θαύματα και Αποκαλύψεις» από τη Θεία Λειτουργία της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Η τοποθεσία Μελανά ήταν ο τόπος όπου ασκήθηκε ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης το 10ο αιώνα στο Άγιον Όρος. Ο διάβολος αγωνίστηκε μεθοδικά για να τον εκτοπίσει από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερε. Έτσι ο Όσιος ετοιμαζόταν για την οικοδομή του μοναστικού συγκροτήματος της Μεγίστης Λαύρας. Όταν όμως άρχισε η οικοδομή, ό,τι έχτισαν οι οικοδόμοι την ημέρα,
τον γκρέμιζαν οι δαίμονες τη νύχτα, γιατί η περιοχή ήταν καταφύγιο δαιμόνων, επειδή εκεί από τους αρχαίους χρόνους τους ειδωλατρικούς γινόταν λατρεία των δαιμόνων, των ειδωλατρικών θεών. Εμφανίζεται τότε η κυρία Θεοτόκος στον Όσιο Αθανάσιο, που ενώ έκτιζε την ημέρα, τη νύχτα οι δαίμονες γκρέμιζαν την οικοδομή, εμφανίζεται η Παναγία μας και λέει στον Άγιο Θανάσιο, για να προχωρήσει το έργο πρέπει να χτίσει σε μία ημέρα ένα ναίδριο και εκεί να τελεστεί την ίδια ημέρα Θεία Λειτουργία. Πράγματι μέσα σε μία ημέρα χτίστηκε και λειτουργήθηκε ένας ναός αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, και ήταν τόσο μικρός που μόλις χωρούσαν ο λειτουργός στο ιερό και 4-5 άτομα στον υπόλοιπο χώρο. Και έτσι λοιπόν με τη χάρη της Θείας Λειτουργίας έφυγαν οι δαίμονες και προχώρησε η οικοδομή της Λαύρας. Και εδώ βλέπουμε πως για τη Θείας Λειτουργίας καταλύονται τα έργα των δαιμόνων. Βλέπουμε την μεγάλη δύναμη του Θεού που φανερώνεται μέσω της Θείας Λειτουργίας και την εξουσία που έχει επάνω σε όλα τα πονηρά πνεύματα. Κάποτε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης της Αλεξανδρίας από το 610 έως το 619, διηγήθηκε τα εξής στους κληρικούς του για να τους αποδείξει πόσο πολύ ωφελούν οι λειτουργίες. Ένας νέος από την Κύπρο, συμπατριώτης του Αγίου, οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Περσία και κλείστηκε σε μία φυλακή που ονομαζόταν Λύθη. Λύθη θα πει λησμονιά. Υπήρχε αυστηρός περσικός νόμος να μην βγαίνουν ποτέ ζωντανοί όσοι φυλακίζονταν εκεί. Κάποτε όμως μερικοί κατάφεραν να δραπετεύσουν. Αυτοί πληροφόρησαν λάθος τους συγγενείς του νέου ότι πέθανε μέσα στη φυλακή. Ύστερα από αυτό, οι γονείς του πήγαιναν 3 φορές το χρόνο πρόσφορο στην εκκλησία για την ανάπαυση της ψυχής του, πιστεύοντας πως είναι νεκρός. Πέρασαν 4 χρόνια. Μια μέρα ο νέος κατάφερε να δραπετεύσει και να γυρίσει στην πατρίδα του. Η έκπληξη και η χαρά των γονέων του ήταν απερίγραπτη, γιατί δεν τον υποδέχτηκαν ως δραπέτη από τη φυλακή, αλλά ως νεκραναστημένο. Ύστερα του διηγήθηκαν πως για την ανάπαυση της ψυχής του μνημόνευαν ιδιαίτερα το όνομά του στις λειτουργίες των φώτων, του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Τότε ο νέος τους διαβεβαίωσε συγκινημένος ότι τις ημέρες εκείνες εμφανιζόταν κάποιος λαμπροφόρος που τον ελευθέρωνε για λίγο από τις αλυσίδες. Βλέπουμε και εδώ τη δύναμη που έχει η Θεία Λειτουργία και μάλιστα η μνημόνευση των ονομάτων που γίνεται σε αυτή. Θα μας τόσο ο Θεός εν της έργης αυτού. Και πράγματι δεν υπάρχει ωφελημότερο πράγμα για τον άνθρωπο παρά το να μετέχει εις την Θεία Λειτουργία, να λατρεύει τον Θεό όσο γίνεται συχνότερα και να μετέχει του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.